Για να γίνουν κάπως καλύτερες αυτές οι συνθήκες χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό σε όλους τους τομείς, υγειονομικό προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό για τη χορήγηση ασύλου, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, χρειάζεται οι συμβασιούχοι που άλλοι είναι απλήρωτοι, άλλοι περιμένουν να ανανεωθεί η σύμβασή τους, να γίνουν μόνιμοι εργαζόμενοι, με μόνιμη και σταθερή εργασία, χωρίς το άγχος και την ανασφάλεια αν έχω σήμερα δουλειά, αν έχω αύριο, αν θα πληρωθώ σήμερα και πώς θα ζήσω την οικογένειά μου, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν όλα αυτά τα οποία στα λόγια ακούγονται ωραία και υπάρχουν και κάποιες σχετικές αποφάσεις από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, όμως στην ουσία δεν υλοποιούνται. Όταν δεν έχεις εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, εδώ στοιχείο, όταν δεν έχεις γιατρούς, όταν δεν έχεις μια σειρά άλλες ειδικότητες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει ένα τέτοιο κέντρο που έχει επιβαρημένους ανθρώπους και από την υγεία τους και από τη ζωή τους με ψυχολογικά και άλλα προβλήματα, πολλά είναι γυναικόπαιδα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα ζητήματα να επιληθούν και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα.